Πάμε και στο Γιάννη το Χατζησαλάτα μαζί με τον Σπύρο το Φερμεντίτη. Σπύρο, να μας δώσετε και τη δική σας την εικόνα, τη δική σας την πληροφόρηση. Έλα, Σπύρο μου. Καταρχάς, καλημέρα. Καταρχάς, για να δέσουμε λίγο τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με... Καλώς ήρθατε, κύριο Μίχαλο, φαντάζομαι, ή όχι. Α, σε μένα. Ωραία. Λοιπόν, για να δώσουμε λίγο τη συζήτηση με αυτό που ανοίξατε για το, σχετικά με το lockdown και τα μέτρα, είμαστε στην Γαλιθέα. Είναι μπροστά μου η λεωφόρο Θησαίος, η Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως λέγεται, η οποία η κίνησή της είναι σαν μια καθημερινή μέρα προ-lockdown εποχής. Έτσι. Είμαστε μπροστά στην εφορία, βεβαίως, τώρα εμείς. Εδώ με ραντεβού γίνεται η επαφή με τον κόσμο. Βλέπετε εδώ πίσω μου, ακριβώς με θερμομέτρηση, ο φύλακας, μάλλον ο υπάλληλος της εφορίας. Εισάγει μέσα κάθε έναν επισκέπτη στην εφορία προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Και θέλω να σας πω και να ξεκινήσω την επικαιρότητα ως εξής. Προχθές αναδείξαμε το θέμα των ανασφάλιστων ανέργων, καθώς έλυγε 28 του μηνός η υπόθεσή τους. Δηλαδή έλυγα για τους, για τους ανέργους που δεν είχαν ασφαλιστεί κάλυψη, είχαν παραταθεί για ένα χρόνο. Για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που χρωστούσαν μαζί με τις οικογένειές τους να είχαν κάλυψη και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις τους. Εχθές ήρθε μια τροπολογία, και είναι σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, μια τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, η οποία ρυθμίζει ακριβώς αυτό το θέμα και τους δίνει παράταση για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Ναι. Πολύ καλά τα νέα, άρα πιστεύω ότι ήταν και σημαντικό το θέμα στο ανέδειξη εκπομπή. Μπράβο, τώρα, και μπράβο, πάλι μπράβο. Εσύ, Σπύρο. Με τον κύριο Χατζησαλάτα τώρα εδώ. Πήγες εκεί, τα έκανες τα δικά σου. Η εκπομπή, νομίζω, πρώτα απ' όλα. Ναι, λοιπόν, πάμε. Για πες. Κοίταξε, γι' αυτό σε ξαναβγάλαμε έξω, να πηγαίνεις να χτυπάς τις πόρτες και να τους λες, παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό είσαι μεγάλο χαρτί. Είσαι μανούλα σε αυτά. Εντάξει. Νομίζω βοηθάμε τους τηλεθεατές όπου μπορούμε. Λοιπόν, τώρα με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, σημαντικά τα θέματα. Οι παράταση του πόθεν έσχες και άλλα θέματα τα οποία έρχονται και αυτά με τροπολογία. Και αυτά με τροπολογία. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Σπύρος προηγουμένως, βρισκόμαστε στη ΦΑΕ της Αθήνας. Μια εφορία η οποία εισφέρει το 1 τρίτο στα έσοδα του προϋπολογισμού. Και όχι μόνο αυτό, έχει και 2 δισεκατομμύρια επιστροφές προς τους φορολογούμενους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της. Κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες κάνει αυτό το έργο. Να πούμε λοιπόν ότι με τροπολογία που κατατέθηκε χθες υπάρχουν 3 σημαντικές ειδήσεις για την οικονομία. Ναι. Είδηση πρώτη, πρώτα απ' όλα, παράταση του πόθεν έσχες έως 31 Τρίτου για όλους που είμαστε υπόχρεοι να κάνουμε δήλωση πόθεν έσχες. Μάλιστα. Είδηση δεύτερη, ότι τα τέλη κυκλοφορίας όσον αφορά τα επαγγελματικά λεωφορεία με τη μείωση του 50% πλέον θα έχουν ιδιοκτήτες αυτή τη μείωση. Αλλά το σημαντικότερο, αυτοί που έχουν πληρώσει ήδη τα τέλη κυκλοφορίας θα τους επιστραφούν τα χρήματα όσα χρεωστούν τους κατά τη θέτα. Και έχουμε και μία παράταση κατά 75 ημέρες των επιταγών, οι οποίοι λήγουν μέσα στο Μάρτιο. Να πούμε εδώ φυσικά ότι καλό το μέτρο για τον εκδότη της επιταγής, αλλά πρέπει να δούμε και για τον κομιστή, για αυτόν ο οποίος θέλει να εισπράξει τα χρήματα, τα μέτρα τα οποία είναι η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων. Αλλά αν δεν υπάρχουν αναστολές, καταλαβαίνετε ότι ο κομιστής είναι σε δύσκολη θέση. Και τώρα τα δύο μεγάλα θέματα, ο ένφια και τα τεκμήρια, τι γίνεται. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε μειώσει στον ένφια και αν θα υπάρξει κάποια απαλλαγή για φέτος το έξοδο από τα τεκμήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τον ένφια. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι ο πολίτης, επειδή έχει χαμηλά εισοδήματα, θα έχει είτε 50% μείωση του ένφια είτε απαλληφθεί κατά 100%. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί αυτό ήταν το μέτρο που ίσχυε πέρυσι. Αλλά θα έπρεπε μαζί με τη μείωση του εισοδήματος, τον οικογενειακό δηλαδή εισόδημα, να έχουμε και 150 τετραγωνικά περιουσία. Εάν είχαμε 150 τετραγωνικά περιουσία και με μηδενική δήλωση, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είμαστε σε αυτό το μέτρο. Άρα λοιπόν, τα 150 τετραγωνικά, αν παραμείνουν, όσο εισόδημα και να έχουμε, δυστυχώς δεν θα έχουμε την απαλληφή του ένφια κατά 50% ή 100%. Ευχαριστούμε πολύ. Και τα τεκμήρια. Ναι. Τα τεκμήρια είναι πολύ σημαντικό να δούμε, γιατί ακόμα τα εισοδήματα είναι πολύ μικρότερα από την πέρυσι. Αν τα τεκμήρια παραμείνουν εκεί που είναι, πολλοί κόσμος θα πληρώσει φόρο που δεν θα έπρεπε να πληρώσει, αλλά και πολλές ευαίσθητες ομάδες θα βρεθούν εκτός κοινωνικών επιδομάτων. Έχει δίκιο ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας τώρα σε αυτό. Ότι τα εισοδήματα έχουν αλλάξει από πέρσι. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα τεκμήρια. Πολύ σωστό. Και να το δούμε, παρακαλούμε πολύ, να κάνουμε ερώτημα στο Υπουργείο των Οικονομικών. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα.